Άρθηκε τελικά το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των δημάρχων, το οποίο προβλεπόταν με τις ρυθμίσεις του Καλλικράτη. Οι δήμαρχοι τότε είχαν ζητήσει να καταργηθεί η ρύθμιση που τους απαγόρευε την άσκηση του επαγγέλματός τους, παράλληλα με τη θητεία τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επί του θέματος, εισηγήθηκε θετικά ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ενώ 106 δήμαρχοι της χώρας έχουν υπογράψει σχετικά με την άρση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου. Θα μείνουμε λίγο ακόμη στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Σιμιτζή, πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Σιμιτζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ζολάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του σταθμού σας. Ποιο είναι λοιπόν το πρώτο σχόλιο της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Είναι μια εξέλιξη που την έχουν ζητήσει 106 δήμαρχοι και θα θέλαμε να τοποθετηθείτε από αυτού, να δούμε τι σημαίνει αυτό για εσάς. Το ζήτησαν 106 δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα. Από τη δικιά μας περιφέρεια ήταν λίγοι εκείνοι που το ζήτησαν. Και μάλιστα το παράξενο είναι ότι δύο από αυτούς είναι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή υπέρασαν όχι για τον εαυτό τους, αλλά υποστηρίζοντας αίτημα συναδέλφων τους. Ποιοι είναι συνήθως οι συνάδελφοι δήμαρχοι που ζητούν την άρση του ασυμβιβάστου, που τη ζητούσαν? Είναι συνήθως γιατροί, μεγαλογιατροί, όπως είναι ο Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, που είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στον αγώνα για την άρση του ασυμβιβάστου. Κοιτάξτε, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι, όπως και η θέσπιση του ασυμβιβάστου, έτσι και η άρση του, έγινε πρόχειρα, χωρίς καμία ουσιαστική συζήτηση. Και θα έλεγε κανείς ότι έγινε και για να μας χρυσώσει το χάπι ύστερα από τις τρομερές μειώσεις στις αποζημιώσεις που έχουμε υποστεί αλλεπάλληλα τα τρία τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο από κάθε άλλο αιρετό εκπρόσωπο του λαού. Βάλτε μια ανατελεία σας, παρακαλώ. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τι μειώσεις υπέστη η αποζημίωση των βουλευτών, που δεν υπέστη καμία απολύτως μείωση, επί ιδίου αριθμού εκπροσώπων του λαού μας, δηλαδή 325 είμαστε εμείς, 300 είναι και βουλευτές, 13 είναι οι περιφερειάρχες. Οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση υποστήκαμε μια άνευ άλλου και άνευ προηγουμένου μείωση στις αποδοχές μας που ήταν έξω από το διγύη. Δηλαδή, κύριε Σιμιτζή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Προσβλητική για το αξίωμα. Κύριε Σιμιτζή, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, σας ακούω. Ναι. Δηλαδή, ένας δήμαρχος αυτή τη στιγμή, όντας μόνο δήμαρχος και χωρίς να μπορεί να ασκήσει το κανονικό του επάγγελμα, δεν μπορεί να ζήσει από την αποζημίωση που παίρνει ως δήμαρχος? Είναι τόσο χαμηλά πια τα ποσά? Γιατί ποσά μιλάμε, αν είστε σε θέση να μας δώσετε αριθμούς? Δεν είναι μονάχα αν θα ζήσει, αλλά και με ποιους όρους θα ζήσει, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο πρέπει να διάγει αξιοπρεπή βίο και βεβαίως να είναι σε θέση να ανταποκριθεί και στις αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου του. Αυτή τη στιγμή ένας δήμαρχος μιας πόλης, ενός δήμου κάτω των 30.000 κατοίκων, και είναι η πλειονότητα αυτή, η αποζημίωση που παίρνει καθαρά είναι 1.200 ευρώ το μήνα. Έτσι, αν το δέχεστε αυτό για το δήμαρχο του Σουφλίου ή του Δημοτήχου ή εδώ του Νέστου, μιας περιοχής 780.000 στρεμάτων, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ο δήμαρχος και καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχες είναι οι μειώσεις στους αντιδημάρχους των συγκεκριμένων δήμων, όπου θα παίρνουν 600 ευρώ, τα μισά θα παίρνουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν μιλάμε πλέον για μισθό, αλλά μιλάμε για ένα χαρτζιλίκι το οποίο θα το παίρνουν για να παριστάνουν τους αντιδημάρχους. Και φυσικά η άρση του ασυμβιβάστου δεν αφορούσε αυτούς τους δημάρχους. Σήμερα οι δήμαρχοι των πόλεων που είναι κάτω από 20.000 κατοίκους μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Όμως, εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ο δήμαρχος της μεγάλης πόλης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, είμαστε και οι δύο συνάδελφοι, ξέρετε, και οι δύο είμαστε δικηγόροι, και ο Βαγγέλης Ολαμπάκης και εγώ. Ο Βαγγέλης Ολαμπάκης είναι ένας εκ των υπογραφών, να πούμε. Ο Βαγγέλης να πάει να παρασταθεί στα δικαστήρια, να υποστηρίξει μια υπόθεση του εναντίον συνδημοτών, ή να σέρνεται κιόλας στα δικαστήρια και να φαίνεται ότι χάνει το χρόνο του περιμένοντας να έρθει η σειρά του στο πινάκιο να δικάσει, αντί να βρίσκεται στο γραφείο του για να λύνει τις υποθέσεις του Δήμου. Και βέβαια μια υπόθεση
ο δικηγόρος δεν χειρίζεται μονάχα στο δικαστήριο, τη χειρίζεται και στο δικηγορικό του γραφείο, όπου την προετοιμάζει με τους μάρτυρες, με την ανάγνωση των εγγράφων, με την όλη μελέτη της υπόθεσης. Τώρα, είναι σωστό τώρα ένας δικηγόρος να δικηγορεί και παράλληλα να είναι και δήμαρχος? Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, την πρώτη τετραετία μου, το 2007 μέχρι το 2010, ούτε μία φορά δεν εμφανίστηκα στο δικαστήριο. Το θεωρούσα ότι θα ήταν γελίο και προσβλητικό και για μένα προσωπικά, κυρίως όμως για τον θεσμό. Και τη συζήτηση που έκανα με τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη, στη συζήτηση που κάναμε λοιπόν, κατέληξε και ο ίδιος στο ίδιο συμπέρασμα. Υπέγραψε όμως τη σχετική αίτηση για την άρση των συμβάστου, σεβόμενος τις επιθυμίες άλλων συναδέλφων. Εδώ όμως προκύπτουν διάφορα θέματα. Τα οποία είναι ποια? Το θέμα το ένα είναι τι θα γίνει με την ασφάλιση. Αυτή τη στιγμή η ασφάλιση των δημάρχων που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και λόγω του ασυμβιβάστου δεν ασκούσαν το επάγγελμά τους, πληρωνόταν από το Δήμο. Τώρα λοιπόν που έρεται το ασυμβίβαστο, ο δικηγόρος Λαμπάκης και ο δικηγόρος Συνιτσής θα παριστάνουν τους δικηγόρους, χωρίς να παρίστανται στα δικαστήρια και χωρίς να εισπράττουν αμοιβές από πελάτες, αλλά θα πρέπει από δικά μας λεφτά να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Τώρα, τι τα λέω αυτά? Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δείχνουν αφενός μεν την ανοργανωσιά του Έλληνα νομοθέτη. Μας είχαν πει τότε ότι κοιτάξτε, θα έχετε συμβίβαστο, αλλά οι αμοιβές σας θα είναι περίπου στο ίδιο ύψος με του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, άρα θα είστε κάτι σαν τις αμοιβές των βουλευτών περίπου. Μας ξεγέλασαν όμως με τρόπο εσχρό και χυδαίο και μας κατέβασαν πάρα πολύ τις αποδοχές μας, σας το είπα ήδη. Και φυσικά τώρα έρχονται με τον ίδιο ανεπεξέργαστο πρόχειρο, να πω και αν ολοκλήρω το τρόπο, και μας λένε κοιτάξτε, άμα θέλετε, εντάξει, εμείς σας μειώσαμε τις αποδοχές σας, αλλά μπορείτε να πάτε να ασκείτε το επάγγελμά σας. Εν τέλει όμως, κύριε Σιμιτζή, το διακύβευμα ποιο είναι? Να έρθει το ασυμβίβαστο ή να μην έρθει? Ή αν πρόκειται να έρθει, με ποιες προϋποθέσεις να έρθει? Ή αν δεν έρθει, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για να συνεχίσει να υπάρχει? Εδώ καταλήξαμε στην κοινή απόφαση με τον Γιώργο τον Πετρίδη, τον Δήμαρχο Κομωτινής, που είναι και μέλος στο Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, μαζί και με άλλους δημάρχους, να εισηγηθούμε τροποποίηση της τελευταίας διάταξης και να γίνει εκούσια η άρση του ασυμβάστου. Δηλαδή, θέλεις, κύριε μου, εντάξει, να πηγαίνεις και να ασκείς το ελεύθερό σου επάγγελμα? Εντάξει, κάντο και πλήρωνε εσύ τις ασφαλιστικές εισφορές και μετά πήγαινε εσύ να απολογηθείς στην κοινωνία για αυτό που έκανες. Αν όμως δεν θέλεις να έρθει προσωπικά το ασυμβίβαστο, εντάξει, κάτσε μονάχα στο γραφείο σου το δημαρχιακό, ασχολείσου αποκλειστικά και μόνο με τις υποθέσεις του Δήμου και έχε και το πλεονέκτημα ότι τις ασφαλιστικές σου εισφορές θα τις πληρώνει ο Δήμος. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα το εκτιμήσει και αυτό η κοινωνία, δεδομένου ότι η κοινωνία θα βλέπει ποιος είναι αυτός ο οποίος δουλεύει για τις ανάγκες, θα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα του Δήμου και όχι τα προβλήματα κάποιων πελατών και κάποιου ελευθερίου επαγγέλματος που ασκεί. Η Αυτά κυβέρνηση, για μένα είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η κυβέρνηση δια του κ. Στυλιανίδη, που εισηγείται το συγκεκριμένο θέμα, την άρση δηλαδή του επαγγελματικού ασυμβίβαστου, λέει ότι συμβαίνει αυτό για να ενθαρρυνθεί ο κόσμος, να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι, όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, να ενθαρρυνθούν να το κάνουν. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ενθάρρυνση των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον τελικά το μέτρο αυτό ισχύσει? Πιστεύετε δηλαδή, εδώ μας το παρουσιάζετε, αν έχω αντιληφθεί σωστά, μας μιλάτε για φρένο. Ότι δεν θα αρχίσουμε δηλαδή να ψάχνουμε υποψήφιους σιγά σιγά. Το θέμα είναι πολύπλοκο. Το θέμα χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν υπάρχει ασύμβαστο στους βουλευτές. Και το επιχείρημα τότε του Ραγκούση ήταν ότι οι βουλευτές είναι απλώς νομοθέτες. Ενώ εμείς, οι δήμαρχοι, οι αιρετοί δηλαδή, είμαστε εκτελεστική εξουσία. Και κατά συνέπεια υπάρχουν θέματα σύγκρουσης καθηκόντων και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρχει το ασυμβίβαστο. Εντάξει, ήταν μια νομική κατασκευή περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι το ασυμβίβαστο, αν υπάρχει, πρέπει να υπάρχει για την διασφάλιση της εγκυρότητας των αποφάσεων και της σοβαρότητας του κύρους του λειτουργήματός μας. Αυτό είναι περισσότερο. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, καλώς πρέπει να έρθει το ασυμβίβαστο για εκείνον που το θέλει όμως. Εκείνος που δεν το θέλει, ας μείνει μόνο με τη θέση του δημάρχου
Έτσι, και έχοντας τις αντίστοιχες απολαβές όπως σας περιέγραψα πιο πριν. Δυστυχώς, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα γίνονται υπό το κράτος των εντυπώσεων και μιας βιασύνης αδικαιολόγητης. Βιάστηκε τότε ο Ραγκούσης να εισηγηθεί το ασυμβίβαστο. Ήρθε λοιπόν το ασυμβίβαστο με τον νόμο του Καλλικράτη τον 3852 του 2010 και τώρα πάλι βιάστηκε ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης να μας χρυσώσει το χάπι εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν και δεν υπέγραψα τη σχετική επιστολή, να μας χρυσώσει το χάπι εμάς λοιπόν των δημάρχων και να μας πει εντάξει ρε παιδιά, πάτε και δουλέψτε. Αυτό νομίζω δείχνει και το επίπεδο της προετοιμασίας. Έτσι καταλήξαμε, κύριε Τσολάκη, να ψηφίζουμε μνημόνια που δεν τα έχει διαβάσει κανείς, να ψηφίζουμε διατάξεις φορολογικές, 60 νόμοι μέσα σε 10 χρόνια, κάθε μήνα και μία καινούρια διάταξη, γιατί τότε στην πράξη διαπιστώνουμε ότι αυτό που ψηφίσαμε έχει προβλήματα κενά ή πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να αντικατασταθούν από καινούριες διατάξεις. Δεν υπάρχει σοβαρότητα στην νομοθετική διαδικασία. Αυτό είναι το κακό. Κύριε Σιμητζή, το κακό και το δυστύχημα. Κύριε Σιμητζή, είπατε ότι έχετε καταρτήσει μία. Έχετε μάλλον οργανώσει τη θέση σας που μας περιγράψατε πριν από λίγο, σε συνεργασία μάλιστα και με τον κύριο Πετρίδη. Αυτή έχει κατατεθεί σε κάποιον, την έχετε προωθήσει προς την ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει φτάσει σε κάποιο αρμόδιο γραφείο ή είστε ακόμη σε διαδικασία που τη φτιάχνετε? Πριν από 2 μήνες περίπου είχαμε κάνει μια συνέλευση στην περιφερειακή μας ενότητα. Είχε γίνει στα Άβυρα, όπου δήμαρχος είναι ο Βασίλης Τσολαχίδης, ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔ, και προτείναμε μια σειρά από αλλαγές στον Καλλικράτη, γιατί μας τις είχε ζητήσει ο Υπουργός Εσωτερικών. Ανάμεσα στις αλλαγές αυτές που ζητήσαμε ήταν η άρση του ασυμβάστου, αλλά εκούσια. Όποιος θέλει δουλεύει, όποιος θέλει μένει. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε καμία τύχη το αίτημά σας αυτό, γιατί μιλάμε για μια συζήτηση που έγινε στη Βουλή την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι, και μας παρεξένεψε κιόλας, γιατί κοιτάξτε, εμείς περιμέναμε ότι αυτού του είδους οι ρυθμίσεις θα έρχονταν με τον καινούριο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών που θα διορθώσει τα κακώς κείμενα του Καλλικράτη. Κάτι το οποίο επεξεργάζεται το Υπουργείο εδώ και καιρό, έχοντας μαζέψει κιόλας όλες τις προτάσεις διαφόρων έτσι, φορέων της τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και τις δικές μας φυσικά. Μόνο που εδώ, ένα ακόμα παράδειγμα αποσπασματικής ψήφισης διαφόρων διατάξεων. Αποσπασματικά. Γιατί να μην ψηφιστεί και αυτό με τον νόμο για την αλλαγή του Καλλικράτη, για τις αλλαγές, για τις βελτιωτικές αλλαγές στον Καλλικράτη, που θα έρθει στη Βουλή από ό,τι πληροφορούμαστε, αν όχι τέλος Γενάρη, θα έρθει μέσα στο Φλεβάρι πάντως. Κύριε Σιμητζή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ, κύριε Τσολάκη.